Leninda efta ine kathiyitria ellenikis philologias ke ellenikou politismou sto panepistimio tou Monachou ke to 2012 egine episis diethindria spoudon ston tomea ti synchronis Ellada's στην École des Hautes Études en Sciences Sociales στο Παρίσι, όπου διδάσκει ιστοριογραφία, ιστορία της πόλης και διάφορα θέματα σε σχέση με την Ελλάδα. Τα θέματα με τα οποία ασχολείται είναι η ιστορία του ελληνικού πολιτισμού από το 18ο αιώνα, οι πολιτισμικές σχέσεις Ελλάδας-Γερμανίας Γαλλίας και η ιστορία της αναγνώσης. Έχει γράψει βέβαια πολλά βιβλία στα ελληνικά και στα γερμανικά, το τελευταίο των οποίων στα γερμανικά εξετάζει την γερμανική κατοχή στην Ελλάδα. Είδα αυτό. Και απόψε θα μας μιλήσει για το υπαρξισμό, γαλλικό υπαρξισμό στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση και για την πρόσκληση. Ακούγομαι κανονικά, χωρίς παραμορφώσεις. Όχι. Πιο δυνατά. Α? Πιο δυνατά, οκ. Okay. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ την Λουσίνα Μουθανού για την πρόσκληση σε αυτό το σεμινάριο για την λογοτεχνία και την πολιτική. Και θα σας πω κάποια πράγματα για τον γαλλικό υπαρξισμό, για την πρόσληψη του γαλλικού υπαρξισμού μετά τον πόλεμο στην Ελλάδα. Η κόλαση είναι η άλλη. L'enfer, c'est les autres. Να ένας αφορισμός που ταιριάζει Γάντι σε καταστάσεις εμφύλιας σύραξης. Η άλλη είναι μια ανοιχτή κατηγορία, αφού δεν προϋποθέτει παρά μια ταυτότητα ή μια προσωπική αντωνυμία, εμείς. Και μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο εμείς και οι άλλοι. Η κόλαση θα ήταν λοιπόν το χειμώνα του 1947 στην Ελλάδα, την ώρα που ο εμφύλιος πόλεμος γενικευόταν, από τη μια μεριά οι κομμουνιστές, οι σοβιετικοί δορυφόροι, που τορπίλησαν το συμφιλιωτικό ρεύμα και αφού πρώτα μποϊκοτάρισαν τις εκλογές, ύστερα κατήγγειλαν το εκλογικό αποτέλεσμα, βγήκαν στα βουνά και οργάνωναν επιθέσεις σε σταθμούς χωροφυλακής, σε πόλεις και χωριά, θέτοντας σταδιακά υπό τον έλεγχο του Δημοκρατικού Στρατού εκτεταμένες περιοχές της χώρας και απειλώντας την νόμιμη τάξη. Ήταν η κόκκινη κόλαση. Για την άλλη πλευρά, η κόλαση θα ήταν οι εθνικόφρονες και φιλοβασιλικοί, οι Εγγλέζοι, οι παραστρατιωτικές οργανώσεις, οι εθνοφυλακοί και όσοι ακατανόμαστοι ευθύνονταν για τις 1.192 δολοφονίες, τις 31.640 κακοποίησεις, τους 159 βιασμούς και τις 73.091 συλλήψεις που κατήγγελε ο ριζοσπάστης την πρώτη επέτειο από τη Συμφωνία της Βάρκιζας. Θα ήταν αυτοί που πριν ακόμη επαναφέρουν τον Γεώργιο στο θρόνο, τον ελληνικό θρόνο, άρχισαν να οργανώνουν καθαριστικές επιχειρήσεις και να εκτελούν αγωνιστές με βάση τα έκτακτα μέτρα κατά των επιβουλωμένων, την τάξη και την ακεραιότητα της χώρας. Η λευκή τρομοκρατία ή η μαύρη κόλαση. Και γιατί θα μου πείτε να αναφερόμαστε στο 1947, αφού το μονόπρακτο του Ζαν-Πολ Σάρτρ και κλεισμένων των θυρών, όπου εμφανίζεται αυτή η αμφίσιμη φράση στα χείλη ενός από τους κολλασμένους του Γκασσάν, έχει ήδη γραφτεί το 1943 μέσα στον πόλεμο, κατά παραγγελία του Μαρκ Μπαρμπεζά, που το δημοσίευσε με τον τίτλο «Η άλλη» στο περιοδικό «Λαγμπαλέτ» στη Λιό. Αφού έχει παρασταθεί με μεγάλη επιτυχία και κριθεί προκλητικά μηδενιστικό, τόσο από το δοσιλογικό τύπο, όσο και από τη γερμανική λογοκρισία, για να ανεβαστεί και πάλι στην παρισινή σκηνή αμέσως μετά την απελευθέρωση. Ο λόγος είναι ότι το Μάρτιο του 1947 δημοσιεύτηκε στο Βραχίδιο Τετράδιο, το περιοδικό που εξέδιδαν 4 20χρονοι νέοι, ο Αλέξανδρος Ξίδης, ο Ανδρέας Καμπάς, ο Αντώνης Βουσβούνης και ο Αλέξης Σολωμός, η πρώτη μετάφραση του έργου από τον Σολωμό, με εισαγωγή του Τάκη Παπατσόνη και συνοδευόμενη από επιστολή του συγγραφέα προς τους εκδότες, στο ένθετο του περιοδικού, τον Υπόκαμπο.
Σε αυτό το σημείωμα, γραμμένο το Μάρτιο του 1946, χρονιά κατά την οποία το τετράδιο είχε διακόψει την έκδοσή του, ο Σάρτ εξέφραζε την αμέριστη συμπάθειά του προς τους φίλους μας στην Ελλάδα και επιχειρούσε να διευκρινίσει τη βαθύτερη ουσία του θεατρικού του έργου και του υπαρξισμού. Ο υπαρξισμός, τόνιζε, χρησιμοποιώ εδώ τη μετάφραση της Αγέλλας Καστρινάκη, δεν είναι μόνο απεικόνιση της κόλασης. Ασφαλώς η κόλαση είναι η άλλη, εφόσον βρισκόμαστε στο πεδίο της αλυσοδεμένης συνείδησης. Αλλά η καταστατική αρχή της υπαρξιστικής φιλοσοφίας είναι πριν απ' όλα η κατάφαση της ανθρώπινης ελευθερίας. Και αυτή η ελευθερία δεν μπορεί να θεωρηθεί καθ' αυτή ως σκοπός του υποκειμένου, παρά μόνο αν συνδυάζεται με την αναγνώριση της ελευθερίας των άλλων. Εσωτερική ελευθερία δεν υπάρχει μέσα μας, ούτε ιερό άσυλο, ούτε καταφύγιο. Τα πρόσωπα των κεκλεισμένων των θυρών βρίσκονται στην κόλαση, επειδή το καθένα, καταπιέζοντας τα δύο άλλα, καταπιέζει τον εαυτό του. Η ελευθερία πρέπει να κατακτηθεί ταυτόχρονα για το καθένα χωριστά και για όλους. Σε μια απελευθερωμένη κοινωνία, λοιπόν, βασισμένη στην αμοιβαία αναγνώριση των ελευθεριών, η άλλη δεν είναι πια κόλαση. Τέλος του παραθέματος. Σε μια απελευθερωμένη κοινωνία, με άλλα λόγια, ο αφορισμός «η κόλαση είναι η άλλη» ακυρώνεται. Σε αυτό το μήνυμά του προς τους φίλους της Ελλάδας, ο Σάρτ επιχειρούσε, κατά πρώτο λόγο, να αποσύσει την κατηγορία του διαλυτικού νιχιλισμού που διαστρέβλωνε τις προθέσεις του, όπως θα εξηγούσε δεκαετίες αργότερα στο θέατρο καταστάσεων. Με τη συμβολική αναπαράσταση της ιδιωτικής κόλασης στο δωμάτιο των τριών, δεν ήθελε διόλου να πει πως οι σχέσεις μας με τους άλλους είναι πάντα δηλητηριασμένες. Αν όμως είναι στρεβλές και άνισες, τότε ο άλλος, κατά ανάγκη, γίνεται κόλαση. Και αυτό γιατί οι άλλοι είναι στο βάθος ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει μέσα μας για την ίδια μας την αυτογνωσία. Ο άλλος είναι η αναφορά μας και οι σχέσεις μας μαζί του ο γνώμονας της προσωπικής μας ελευθερίας. Ο άλλος ή οι άλλοι. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, ο Σάρτ υπογράμμιζε την κοινωνική διάσταση του υπαρξιστικού αιτήματος, που προσβλέπει πλέον σε μια απελευθερωμένη κοινωνία. Στο σημείωμά του προς το τετράδιο, όπως και στην περίφημη διάλεξη «Ο υπαρξισμός είναι ένας ανθρωπισμός», που έδωσε τον Οκτώβριο του 1945 στο Παρίσι, ο Σάρτ δεν αντιμετώπιζε τις κοινωνικές σχέσεις ως καταρχήν συγκρουσιακές, όπως το είναι και στο μηδέν. Ξεκαθάριζε ότι η ελευθερία μας εξαρτάται απολύτως από την ελευθερία των άλλων και η ελευθερία των άλλων από τη δική μας. Ο υπαρξισμός είναι μια θεωρία που καθιστά δυνατή την ανθρώπινη ζωή, τόνιζε, και που διακηρύσει πως κάθε αλήθεια και κάθε πράξη προϋποθέτουν ένα περιβάλλον και μια ανθρώπινη υποκειμενικότητα. Η ιστορία κάνει τα άτομα και εκείνα την καθορίζουν. Η στροφή αυτή απηχούσε τα ίχνη που είχε αφήσει η εμπειρία του πολέμου. Η μετάφραση στο τετράδιο ήταν ίσως η πρώτη ουσιαστική συνάντηση του Σάρτρ με τους Έλληνες φίλους. Και είναι ενδιαφέρον ότι παρά το έμεσο πολιτικό μήνυμα του Σάρτρ, η συνάντηση γίνεται σε ένα έντυπο του οποίου οι συνεργάτες διεκδικούσαν το δικαίωμα της πολιτικής ουδετερότητας στο μέσο μιας παρασώμενης κοινωνίας ή στο διάστημα ανάμεσα στην ίδρυση του στρατοπέδου της Μακρονήσου και την επιχείρηση Αετός. Προωθούσαν μια ισορροπία τρόμου ανάμεσα στα άκρα, με αναπόσταση ασφαλείας από το πεδίο της μάχης ή ίσως μια απόσυση ευθύνης. Ποτέ η συνείδηση του προορισμού ενός πνευματικού εργάτη που του επιβάλλει να μείνει μακριά από κάθε πολιτική εξάρτηση και κατεύθυνση δεν συνάντησε μια τέτοια θλιβερή παρανόηση, διαμαρτυρόταν ο Οδυσσέας Ελίτης στο πρώτο τεύχος του ένθετου υπόκαμπου, λίγο πριν από τα Δεκεμβριανά. Το τετράδιο που φιλοξένησε την παροιμιακή και παρεξηγημένη σατρική φράση «Η κόλαση είναι η άλλη», προσπαθούσε λοιπόν να κρατήσει ισορροπίες έξω από την κόλαση του τοπικού εμφυλίου, καθρεφτίζοντας
το ανήσυχο πνεύμα της αναζήτησης της γενιάς του πολέμου σε όλες τις χώρες. Αυτό από το εκδοτικό του σημείωμα. Το ίδιο ωστόσο το εκδοτικό εγχείρημα αποτελούσε ξεκάθαρο στόχο της εμφυλιοπολεμικής διαμάχης. Έτσι, για τους αριστερούς των ελεύθερων γραμμάτων ήταν το περιοδικό μερικών καλών παιδιών που μη έχοντας τι να κάνουν σε μια περίοδο από τις πιο δραματικές και τις πιο σημαντικές της νεότερης ιστορίας μας καταπιάστηκαν να παίξουν το περιοδικό όπως τα παιδιά ενός άλλου καιρού παίζαν τις κουμπάρες. Ο ριζοσπάστης πάλι το συνέδεε το 47 με έναν κόσμο που πεθαίνει περιτυλιγμένος από τις αμαρτίες του. Και από το άλλο μέτωπο, οι δεξιοί κριτικοί ηρωνεύονταν το περιοδικό των σουρεαλιστών, το προϊόν 5-10 καλυπαρίων και μουσόληπτων νέων. Αποσπάσματα των εκατέρωθεν επιθέσεων δημοσίευε στις στήλες του το ίδιο το περιοδικό, κάποτε υπό τον τίτλο «Πώς συναντώνται τα άκρα», επιμένοντας τη φιλελεύθερη στάση, στην πνευματική ελευθερία και στην τέχνη χωρίς πολιτική απόχρωση. Η κόλαση ήταν οι άλλοι και έκαναν πως δεν τους αφορούσε, εκπροσωπώντας την κοσμοπολίτικη τάση της νέας παγκοσμιότητας. Η στάση αυτή που επιμένει στην ελευθερία της τέχνης και του καλλιτέχνη και είναι διακριτής αρκετά έντυπα του μεταπολέμου, σαν να προέκτηνε τη γραμμή του γαλλικού υπαρξισμού πριν από τον πόλεμο. Πριν από τον εγκλισμό του Σάρτρ σε στρατόπεδο εχμαλώτων και τη δραπέτευσή του, πριν από το κίνημα «Σοσιαλισμός και Ελευθερία» του 1941 και τη συνεργασία του με τα Lettres Françaises Clandestines και προτού καταλάβει, όπως σημειώνε η Simone de Beauvoir στην αυτοβιογραφία «Η δύναμη των πραγμάτων», ότι αφού ζούσε στην προσωρινότητα και όχι μέσα στο απόλυτο, έπρεπε να παραιτηθεί από το «είναι» και να αποφασίσει να δράσει. Μόλις αποκαταστάθηκε η ειρήνη, άρχισε να κάνει πολιτική. Πριν από αυτή τη στροφή, ο Σάρτ βρισκόταν πιο μακριά από την πολιτική παρά από το κατεστημένο, που του χρειαζόταν κυρίως για να μπορεί να το βομβαρδίζει με τα λόγια. Το υπερβατικό «εγώ» δεν είχε γίνει ακόμα «εμείς». Πράγματι, η προπολεμική στράτευση του φιλοσόφου περιοριζόταν σε ιδιωτικά συναισθήματα. Μια αόριστη συμπάθεια για το προλεταριάτο. Έναν απόμακρο θαυμασμό για τη Σοβιετική Επανάσταση. Μια προσωπική αντιπαλότητα προς την αστική τάξη. Ο Ισπανικός εμφύλιος δεν ήταν ο δικός του πόλεμος, όπως θα γίνει αργότερα δικός του ο πόλεμος της Αλγερίας. Το όραμα του σοσιαλισμού μάλλον απειλούσε την ατομική ελευθερία και στη φιλοσοφία του δεν είχε θέση καμιά μορφή συλλογικής δράσης. Κανένα από τα μέλη της μετέπειτα ομάδας, τον Temps Moderne, ούτε ο ίδιος, ούτε η Simone de Beauvoir, ούτε ο Maurice Merleau-Ponty, δεν ένιωθε άλλωστε να το αφορά η ιστορία. Με πλήρη συνείδηση διατηρούσαν τη θέση του θεατή. Οι πρωταγωνιστές του γαλλικού υπαρξισμού και των βιβλίων τους ζούσαν τις ατομικές ιστορίες τους, προτού βρεθούν μπλεγμένοι με τον πόλεμο στα δίχτυα της συλλογικής ιστορίας. Στην κατοχή, η αποχή της προπολεμικής περίοδου απέκτησε όμως ξαφνικά το βάρος μιας ανεύθυνης στάσης που ευθυνόταν εν μέρη για το παραστράτημα της ιστορίας. Ο στοχασμός τους θα περάσει τώρα από τις σχέσεις με τον άλλο στις σχέσεις με τους άλλους, με τη συνείδηση ότι η ατομική ελευθερία από αυτούς ακριβώς τους άλλους καταλύεται και από την ιστορία που αυτοί χειραγωγούν. Ο πόλεμος τους μαθαίνει την αξία της αλληλεγγύης και υπαγορεύει την ένταξη της στη φιλοσοφία τους των κατηγοριών της πράξης και του βιώματος. Αυτές οι διαφοροποίησεις δεν φαίνεται όμως να γίνονται αντιληπτές κατά τη μεταφορά του υπαρξισμού στον εξίσου βαθιά τραυματισμένο ελληνικό χώρο. Στο προλόγισμά του στην πρώτη ελληνική μετάφραση του Weak Law, ο Παπατσόνης ορίζει με εχθρική αυστηρότητα τις τρεις παραμέτρους του νέου υπαρξισμού ή σαρτρισμού, όπως προτιμά να τον ονομάσει, αποδίδοντας όλα του τα αρνητικά γνωρίσματα στον ιδρυτή ενός ρεύματος προσωποπαγούς. Πρώτον, μια καταθλιπτική φιλοσοφία.
που κηρύσσεται με ένα σοφάδις δυτικό σχέδιο συγκρίσιμο με εκείνο του χιτλερισμού, γράφει. Βασική της καινοτομία είναι η ηθελημένη και αντιφατική χειραφέτηση από τη μεταφυσική. Δεύτερον, μια καλλιτεχνική πράξη, απόρρια και εφαρμογή αυτής της φιλοσοφίας. Από τη σύνδεση των δύο, όπως τεκμηριώνεται στην αυτεία και το κυκλισμένο των θυρών, προκύπτουν ένας φετιχισμός και ένας διαλυτικός νιχιλισμός που βαραίνει την ψυχή του ανθρώπου και έχει μόνη διέξοδο την αυτοκτονία. Έτσι, η ψυχοαναλυτική ενδοσκόπηση της ναυτείας καταλήγει στην ακατάλητη αηδία, στον διαρκή φυσικό και ψυχικό έμετο. Στο κεκλεισμένο των θυρών, η θεωρία της αηδίας προεκτείνεται και στη μεταθανάτια ζωή, για να αποκόψει τους ανθρώπους από κάθε ελπίδα, κάθε χαρά και κάθε διάθεση για πράξη. Πρόκειται για μια δηλογία ενός φοβερού σαδιστή, συμπεραίνει ο Παπατσόνης, εκφράζοντας συνάμα το σκανδαλισμό του πιστού και την αγανάκτηση του μετακατοχικού διανοουμένου που αποζητά προοπτικές. Η τρίτη παράμετρος του σαρτρισμού, τέλος, είναι η σχολή των μαθητών του, που με το έργο τους επιτείνουν το χάος μεταξύ φιλοσοφικής διδασκαλίας και εφαρμογής της στην τέχνη. Το ενδιαφέρον είναι ότι από αυτή την καταιγιστική απόρριψη των Γάλλων υπαρξιστών εξαιρείται μόνο ο Καμιού, ψυχή ευαίσθητη και μεγάλος, πολύ μεγάλος καλλιτέχνης, που ξέρει να μεταμορφώνει την απεσιοδοξία, την αδράνεια, τον μηδενισμό σε δημιουργικό θάρρος καρτερίας και κάλους και όχι αηδίας και αποκρουστικότητας. Ενδιαφέρον, γιατί αυτή η αδυναμία προς τον Καμιού διατρέχει όλη την πρώιμη ελληνική κριτική του υπαρξισμού, που είναι κατά το πλείστον αρνητική. Πάντως, η εισαγωγή του Παπατσόνη δεν επικοινωνεί με το διευκρινιστικό σημείωμα του Σάρτρ στο περιοδικό ή, στο βαθμό που το κάνει, προσδένει το κοινωνικό αίτημα ελευθερίας του υπαρξισμού στον μαρξισμό και το αφήνει ασχολίαστο. Έτσι, το 1947, οι δρόμοι του Σάρτ και των Ελλήνων διανοουμένων διασταυρώνονταν με όρους κατά βάση προ-πολεμικούς, αγνοώντας τους δρόμους της ελευθερίας, τι είναι η λογοτεχνία και ο υπαρξισμός είναι ένας ανθρωπισμός. Ωστόσο, πριν από τον πόλεμο, ούτε ο Σάρτρ ήταν ακόμη στρατευμένος διανοούμενος, ούτε βέβαια οι Έλληνες φίλοι του. Το επιστολικό του ημερολόγιο από το πρώτο ταξίδι του με τον Κάστορα και τον Ζακ Λογόν Μπόστ, τον αδερφό του γνωστού Μπόστ και τον μοναδικό ίσως Έλληνα φίλο του, στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 1937, που δημοσιεύτηκε με τα θανάτια το 1990 στο Λιτό Μοντέρν, είναι ενδεικτικό. Καμιά συμπάθεια δεν προκαλούν στον 32χρονο Σάρτρ ούτε οι Έλληνες, ούτε ο τόπος τους. Σταχυολογώ μερικά τυχαία αποσπάσματα από τη μετάφραση του Πάνου Μουλά. Πρώτες εικόνες από το καράβι. Κάτι κίτρινη λοφίσκη όπου σκαρφάλωναν μερικά σπίτια, έπειτα άδεια οικόπεδα, έπειτα σπίτια χτισμένα φύρδιν μίγδιν και στο βάθος μια λευκή και πολύτιμη μάζα με σκουροπράσινες κοιλίδες που ήταν η Αθήνα. Η οδός Πειραιός που συνδέει το τρίτο σημαντικότερο λιμάνι της Μεσογείου, το τονίζει, με την πρωτεύουσα του Βασιλείου. Ένας ανοιχτός χώρος ανάμεσα σε ξύλινα μονόροφα σπιτάκια, όλο σκόνη και λακκούβες, που χρησιμοποιείται προσωρινά για τη συγκοινωνία. Η Αθήνα. Δεν πρόκειται για πόλη. Ως πόλη η Αθήνα είναι ανύπαρκτη. Δεν έχει ούτε μορφή, ούτε ενότητα, ούτε περίγραμμα. Είναι ένα σωρός από πράγματα βαλμένα το ένα πλάι στ' άλλο, με ένα κέντρο, ωστόσο, που αυτό μόνο του είναι κοινότοπο και δίχως ενδιαφέρον. Για την υπόλοιπη πόλη διστάζει κανείς αν πρόκειται για κινητή κατασκήνωση μετά από σεισμό ή για επιχείρηση κατεδάφισης. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί πουθενά. Ένα μεγάλο καραβαντσεράι με κάτι ανατολίτικο που χάνεται γρήγορα και γίνεται στεγνό. Τα ερείπια της Αθήνας μοιάζουν με μνημεία κατεστραμμένα από αμέλεια της κυβέρνησης. Ένιωσα αμέσως ότι στην Ελλάδα υπήρχε κάτι το σπασμένο για πάντα. Οι Έλληνες, τόσο ανόητοι.
Γιατί η Ελλάδα είναι ένα πλήθος από τόπους όπου ζουν, από σπίτια που κατοικούν, ένα πλήθος από γούστα, από μυρωδιές και από ήχους που προσλαμβάνουν και που βάζουν μέσα στα κεφάλια τους. Και αυτά τα σπουδαία και αυστηρά κεφάλια τους είναι τόσο λαφριά, τόσο άδεια. Σε αυτά θα βρίσκατε μούργα από λάδι, θα βρίσκατε επίσης τη ζαχαρένια γεύση των λουκουμιών, το μικρό χλιαρό καπνό των αργυλέδων, τους χαριτωμένους ένρινους ήχους των σουραβλιών τους και έπειτα, πάνω από αυτά, ένα μεγάλο θλιβερό κενό. Ή, φαντάζομαι, μια σκέψη σπουδαιότητας και καινοδοξίας που στρέφεται γύρω από τον εαυτό της. Μια σκέψη ταλαντευόμενη και νησταλαία που δεν αποκοιμιέται όμως ποτέ, εκτός από τις μεσημεριανές ώρες. Ή πάλι, η Ελλάδα δεν είναι χώρα κανενός. Είναι μια έρημος με ερείπια, με κάποιες χούφτες φοβισμένων πληθυσμών. Και έπειτα σε μια-δυο πόλεις με μια αστική τάξη οριμασμένη ταχύτατα, πιο αλαζονική και πιο ασήμαντη από τις άλλες αστικές τάξεις. Πράγμα που δεν είναι λίγο. Δεν το συγκινούν ούτε οι Κυκλάδες, νησιά φαγωμένα από τον ήλιο, τίποτα άλλο παρά βράχια τριγυρισμένα από μια πλουσιοπάροχη θάλασσα, που από τον περίπλου τους δεν συγκρατεί παρά μια λατέρνα στο καράβι που τους μεταφέρει στη Μύκονο, τα εγκάβματα που παθαίνει στη Δήλο, μια πυρκαγιά στον τράχυλό μου γράφει στη Βαντά, την άδοξη συνάντηση με έναν καρακιοζοπαίχτη στη Σύρο που δεν καταφέρνει να συνεννοηθεί μαζί του και τον αργυλέ που κάπνισε στη Νία. Ούτε η Δελφή, ούτε η Ολυμπία που του θυμίζει μόνο το καμάκι ενός καφετζή στην Μποβουάρ, ούτε καν η Ακροναυπλία, όπου, καθώς τους πληροφόρησε ο φύλακας, είναι κλεισμένοι όλοι οι κομμουνιστές της Ελλάδας. Ας σημειωθεί ότι αυτό το επεισόδιο παίρνει άλλες διαστάσεις στο βιβλίο «Η δύναμη της ηλικίας» της Μποβουάρ, που κυκλοφορεί βέβαια πολύ αργότερα, το 1960, και όπου από την ελληνική εμπειρία του 1937 δεν αποσιωπώνται ούτε η δικτατορία του Μεταξά, ούτε η φτώχεια στα χωριά και τις πόλεις, ούτε οι πάμπολοι ζητιάνοι και τα ανάπηρα παιδιά, τα δύσμορφα, τα τυφλά, τα ακροτηριασμένα, που θλίβουν τον κάστορα. Αλλά εδώ οι ταξιδιωτικές σημειώσεις έχουν ασφαλώς υποστεί την επεξεργασία της μνήμης στα στρατευμένα χρόνια που μεσολάβησαν. Και έρχονται πιο κοντά σε εκείνες του Καμιού, την άνοιξη του 1955, όταν ετοιμάζεται να μιλήσει προσκεκλημένος της Union Culturelle Franco-Hellénique για το μέλλον του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Πράγματι, στα καρνέ του, ο Καμιού δεν διστάζει ούτε να εκφράσει το λυρικό ενθουσιασμό του, ένα δείγμα. Η Ελλάδα δεν είναι πια για μένα παρά μια μεγάλη αστραφτερή μέρα που αγκαλιάζει ολόκληρο το ταξίδι. Και ακόμα ένα πελώριο νησί σκεπασμένο με κόκκινα λουλούδια και ακροτηριασμένους θεούς που αρμενίζουν αδιάκοπα σε μια θάλασσα από φως και κάτω από ένα διάφανο ουρανό. Να συγκρατήσω αυτό το φως. Να ξανάρθω. Ούτε διστάζει να μιλήσει για τη Μακρόνησο, νησί εξορίας για το οποίο μου διηγούνται φρικτά πράγματα, ας είχε αδειάσει στο μεταξύ, και για τον αριθμό των κρατουμένων. Προφανώς, η χημεία των Γάλλων υπαρξιστών με την ελληνική πραγματικότητα δεν ήταν ίδια για όλους. Αλλά καιρός να επιστρέψουμε στους Έλληνες φίλους, που ούτε αυτοί είχαν βέβαια την παραμικρή ιδέα για τον υπαρξισμό του Σάρτρ, όταν εκείνος περιδιάβαζε απογοητευμένος τα ελληνικά αξιοθέατα. Άλλωστε, είναι γνωστό πως το φαινόμενο Σάρτρ δημιουργήθηκε μετά την έκδοση της Ναυτίας και οφείλεται πρωτίστως στη συνύπαρξη στο ίδιο πρόσωπο του φιλοσόφου και του λογοτέχνη, όπως σωστά διακρίνε ο Παπατσόνης. Η ακτινοβολία του παγιώνεται μετά το είναι και το μηδέν και τις μύγες και απογειώνεται με την έκδοση των το μοντέρνα. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1940, ο Σάρτρ έχει γίνει ένα είδος γκουρού για τους νέους διανοούμενους και διάφορες αφοριστικές φράσεις του, «Η ύπαρξη προηγείται της ουσίας»,
Ο άνθρωπος είναι ένα άχρηστο πάθος, η κόλαση είναι η άλλη. Χρησιμοποιούνται σαν διαφημιστικά συνθήματα από τα μέσα επικοινωνίας. Όπως πρόσφατα η στίχη του Καβάφη στα αθηναϊκά μέσα συγκοινωνίας. Όταν δίνει τη διάλεξη στο Παρίσι, πλήθη οπαδών και περίεργων σειραίων στην αίθουσα, επισφραγίζοντας τη φήμη του φιλοσόφου, που δεν ήταν πάντα προς όφελος ούτε του ίδιου, ούτε της φιλοσοφίας του. Ο ανθρωπισμός του υπαρξισμού θα μείνει για πολλά χρόνια μετέωρος. Η συνάντηση των Ελλήνων διανοουμένων με τον Σάρτρ πραγματοποιείται λίγο μετά την απελευθέρωση. Την εποχή που ο παγκόσμιος χώρος, όπως έγραφε ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, γίνεται αιματηρά απτός και από εκεί ξεπηδούσαν καινούριες δυνατότητες ζωής. Γεγονός είναι ότι από το 1946 ο γαλλικός υπαρξισμός βρίσκει τη θέση του στην ελληνική εκδοτική επικαιρότητα, καλύπτοντας ολόκληρο το φάσμα του μεταπολεμικού κριτικού προβληματισμού από τη διερεύνηση του υποστασιακού ανθρώπου ως τη στρατευμένη τέχνη. Όπως στην περίπτωση του Τετραδίου, η ελαστική αυτή πρόσληψη ενός φιλοσοφικού κινήματος, που από την ίδρυση των Το Μοντέρνα του 1945 διατύπωνε πλέον το αίτημα της αύξησης της συγκεκριμένης ελευθερίας, δηλαδή αυτής που πέρα από τον ορισμό του ανθρώπου απαιτεί την αλλαγή των κοινωνικών και οικονομικών συνθήκων, αυτή η ευρύχωρη πρόσληψη διευκολύνεται κυρίως, ας το επαναλάβω, χάρη στην προπολεμική αποσύνδεση του γαλλικού υπαρξισμού από την πολιτική. Ωστόσο, η ελληνική διανόηση της ταραγμένης δεκαετίας 1940-1950, για να δανειστώ από τον τίτλο της μελέτης της Αγγέλας Καστρινάκη, που αφιερώνει ένα κεφάλαιο στην πρόσληψη του υπαρξισμού, φαίνεται πιο ανοιχτή στα μηνύματα των καιρών από ότι η επόμενη ψυχροπολεμική δεκαετία. Ας μην ξεχνάμε πως μεταξύ 1952 και 1956 ο Σάρτρ γίνεται συνοδοιπόρος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Διαρριγνύει τις σχέσεις του με τον Καμιού το 1951 και με τον Μερλό-Ποντί το 1953. Δημοσιεύει τα δοκίμια «Οι Κομμουνιστές και η Ειρήνη». Αρχίζει τα ταξίδια του στη Σοβιετική Ένωση και από το 1955 την εκστρατεία υπέρ της Αλγερινής Επανάστασης. Η περίφημη φράση «Είμαστε όλοι δολοφόνοι» δημοσιεύτηκε το 1958. Η στράτευσή του από εκεί και πέρα, υπέρ και κατά του Κάστρο, για τον πόλεμο του Βιετνάμ, την άνοιξη της Πράγας και το Μάη του 1968, ανήκει σε ένα μεταγενέστερο κεφάλαιο, εν μέρη ευνοϊκότερης και πάντως διαφορετικής πρόσληψης στη δεκαετία του 60, με έμφαση στα χρόνια της δικτατορίας και της μεταπολίτευσης, που δεν μπορεί να μας απασχολήσει εδώ. Η πρώτη συγκροτημένη αναφορά στον εξιστενσιαλισμό γίνεται στις αρχές του 1946 από την πρώην εαμήτησα Μιμίκα Κρανάκη και τότε υπότροφο του γαλλικού κράτους από την ομάδα του Ματαρόα, στα φιλολογικά χρονικά του Νίκου Μοναχού, που είχαν στο στόχαστρο την λογοτεχνική γενιά του 30. Η Κρανάκη, τακτική θαμώνας των βιβλιοπωλείων, δίνει το στίγμα των νέων τους εκδόσεων και της θεατρικής κίνησης. Στο Παρίσι αναφέρει τα διάφορα βιβλία των υπαρξιστών που είχαν μόλις εκδοθεί, τους δρόμους της Λευτεριάς, του Σάρτρ, τα άχρηστα στόματα της Μποβουάρ, του Γκαλιγούλα, του Καμιού κλπ. Και εδώ, όπως και στο επόμενο άρθρο της, που το επιγράφει «Εξιστονσιαλίσμα», η Κρανάκη είχε μια δυναμία στους γαλλικούς τίτλους, παρουσιάζει τον υπαρξισμό ως κατ' ουσίαν προπολεμικό ρεύμα που αντλεί τις φιλοσοφικές πηγές του από τον Γιάσπερς, τον Χούσαλ και τον Χάιντεγκερ, το ονομάζει υποστασιακή φιλοσοφία, αλλά αναπτύσσεται στη μεταπολεμική Γαλλία σε στενή συνάφεια με τη λογοτεχνία και το θέατρο. Γι' αυτό εστιάζει με τη σειρά της τις έννοιες της οριακής αγωνίας και λιδωρεί τη σχολική μεταφυσική του Σάρτρ στα λογοτεχνικά του έργα. Το δεύτερο μέρος της μελέτης, που θα αφορούσε το «Είναι και το μηδέν», δεν φαίνεται να δημοσιεύτηκε. Από μια άποψη, η κριτική ματιά της Κρανάκη ευθυγραμμίζεται με εκείνη του Παπατσόνη.
Δεν τη συγκινεί το υπαρξιακό αδιέξοδο των σαρτρικών ηρώων, ούτε ο πανθεϊσμός του εδώ και του τώρα, ούτε καν η θεατρική αλληγορία των άχρηστων στομάτων της Μπουβουάρ. Ξεχωρίζει επίσης ως σημαντικότερο αισθητικά και σεμνότερο κοινωνικά τον Καμού και εγκομιάζει παραδόξως τον Μπερλό Ποντί, λιγότερο για τη φαινομενολογία της αντίληψης και περισσότερο για τις δηλώσεις του υπέρ του προλεταριάτου. Όσο για το ρεύμα της Literature Engagée, την καλλιτεχνική φράξια του εξιστενσιαλισμού, το χωράει ολόκληρο στο καφέ Flore. Παραθέτω ένα κοινό, κοινότατο καφενείο στο Boulevard Saint-Germain, που η μόνη διορυθμία του είναι ότι οι πελάτες του, σκυμμένοι πάνω στο τραπέζι, μουτζουρώνουν με λύσα διάφορα χαρτιά. Άλλωστε και στο μυθιστόρημά της, Contretemps, του 47, οι φιγούρες του Σάρτρ και της Μποβουάρ περνούν φευγαλαία μέσα από την πλοκή για να αντιμετωπιστούν με μόλις συγκρατημένη συγκατάβαση. Στο ίδιο κλίμα κινείται πράγματι ο Παπατσόνης και στο περιοδικό Κοχλίας, αυτό το ιδιαίτερο περιοδικό της Θεσσαλονίκης, μιλώντας για το Παρίσι του 46, με τους νεοσούς που συζητούν στα καφενεία για την ύπαρξη και άλλες απορριμματολογίες των υπαρξιστών. Σύγκληση και εδώ των εντυπώσεων ενός 50χρονου καταξιωμένου ποιητή με θρησκευτικές ανησυχίες και μιας 25χρονης αριστερής που μελετά τον αντιχρονισμό και ένα χρόνο αργότερα θα διαγραφεί από το ΚΚΕ μαζί με τον Κώστα Παπαϊωάννου. Η νεαρή φοιτήτρια δεν γλίτωσε πάντως το στίγμα της εξιστανσιαλίστριας. Παραθέτω από την έκθεση πάνω στους αριστερούς ή πρώην αριστερούς Έλληνες φοιτητές του Παρισιού, του κομματικού υπεύθυνου Θεοδόση Πιερίδη. Αξελός, Κύρου, Μιμή Κακρανάκη. Τυπικά προϊόντα της διανόησης της αστικής παρακμής. Τροτσκισμός, υπαρξισμός και ψυχανάλυση της κακιάς ώρας, να κατεμένα. Έχω τον πειρασμό να προσθέσω στα παραπάνω ένα άρθρο του Βάρναλη στο Ριζοσπάστη για τον υπαρξισμό, φιλοσοφία και φιλολογία της αντίδρασης, που εκφράζει μαχητικότερα την επίσημη γραμμή του κόμματος. Πρόκειται εν ολίγης για μια φιλοσοφολογοτεχνία με πρόσωψη επαναστατική και με βάθος και σκοπούς αντιδραστικούς, μια φιλοσοφία μηδενιστική, αναρχική, αντιδιαλεκτική, πισιθάνατη, αντικοινωνική. Ένα κίνημα επικίνδυνο, με σχολάρχη τον Σάρτρ και πρωτοπαλίκαρα τον Καμού και τη Σιμόνη Μποβουάρ, που δουλεύει έμεσα τη νεολαία, γιατί παρουσιάζει τον αντιμαρξισμό, τον αντικομμουνισμό και τον αντιδημοκρατισμό με το μανδύα του αριστερισμού. Μια γαλλική θεομηνία. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο γνωστό αποτέλεσμα. Οι χριστιανοί να κατηγορούν τον Σάρτρ ως άθεο και ηλιστή, οι κομμουνιστές πως δεν είναι ηλιστής, η πρώτη ότι δίνει προτεραιότητα στην ύπαρξη και η δεύτερη ότι είναι υποκειμενιστής. Αλλά και ο Γιώργος Θεοτοκάς, που την ίδια εποχή παρακολουθεί θέατρο στο Παρίσι, δεν έχει πολύ καλύτερη άποψη για τον Σάρτ. Παραθέτω από τα τετράδια ημερολογίου. 13 Οκτωβρίου 1946. Στο La Potinière, huis clos, με τον υπότιτλο L'Enfer conçu par Jean-Paul Sartre. Πολύ έξυπνο και πολύ αποκαρδιωτικό, σαν κάθε τι που γράφει ο άνθρωπος αυτός. 1 Νοεμβρίου. Το βράδυ, στη σειρά των ομιλιών του UNESCO, η διάλεξή του με θέμα «Responsabilité de l'écrivain». Με ύφος πολύ καθηγητικό, έδωσε μια συνθετική έκφραση στις ιδεολογικές ανησυχίες που βασανίζουν τη γενεά μας 20 χρόνια τώρα, έθεσε λαμπρά τα προβλήματα, χωρίς να προσφέρει καμιά αληθινή λύση. 16 Νοεμβρίου. Πήγα μόνος στα νέα έργα του Σάρτ, «Mort sans sépulture» και «La putain respectueuse». Αυτό το έργο μεταφράστηκε το 48 ως «Η πόρνη που σέβεται». Ξαναγυρίζω στον Θεοτοκά. Με ενοχλεί αυτός ο τίτλος, «La putain respectueuse», που εκφράζει καλά την τάση του ανθρώπου να δημιουργεί θόρυβο γύρω από τα έργα του, με μέσα που δεν είναι πνευματικά και καλλιτεχνικά.
διακρίνω σε αυτόν μια ειδονή του σκανδάλου, ένα πραγματικό ίσως βίτσιο. Τα έργα είναι καλά φτιαγμένα και σαν κάθε τι που γράφει, ευφιέστατα, μα εντελώς ξερά. Με ενοχλεί επίσης το πρώτο, ένα στοιχείο διδασκαλίας existentialist που βρίσκεται στα λόγια του Έλληνα ρεζιστό. Το πρόσωπο αυτό, με το ανύπαρκτο όνομα Κανορί, παίζει άλλωστε ένα ρόλο πολύ τιμητικό για τη Ρωμιοσύνη. Τα πράγματα μπερδεύονται περισσότερο όταν η διάλεξη του Σάρτ, ο υπαρξισμός είναι ανθρωπισμός, γίνεται ευρύτερα γνωστή στην Ελλάδα. Ότι ο υπαρξισμός είναι ουμανισμός είναι κάτι το αυτονόητο, σημειώνει ένας οπαδός του θρησκευτικού υπαρξισμού, ο Κωστής Μερανέος. Όχι όμως και ο σαρτρικός υπαρξισμός, που ταυτίζεται με το μηδενιστικό αναρχισμό. Σάπια πνευματική κίνηση το χαρακτηρίζει και η Λιλή Κανάκου από τις στήλες της Νέας Εστίας. Αυτά από το μέτωπο των χριστιανών. Και από την αριστερή όχθη, τα ελεύθερα γράμματα, ο καιροσκοπισμός του Σάρτ βάλεται με επιχειρήματα που θα μπορούσαν να πηχούν σοβιετικές απόψεις ή τουλάχιστον τις αντιρρήσεις του Γκέοργ Λούκατς, που την ίδια εποχή έγραφε από τη φαινομενολογία στον υπαρξισμό. Ο άνθρωπος του σαρτρικού ουμανισμού είναι σκέτο άτομο. Παραθέτω και μάλιστα άτομο άθλιο, γλοιώδες, απελπισμένο, ξεκρέμαστο και καταδικασμένο σε ισόβια ελευθερία. Δεν πιστεύει στην πρόοδο. Ενεργεί με ελεύθερη εκλογή, σαν τα ζώα στη ζούγκλα, όχι όλα, ή σαν την νεροκολυθιά. Ας έλεγε ο Σάρτρ πως ο άνθρωπος είναι πριν απ' όλα ένα πρόγραμμα που βιώνεται υποκειμενικά, πως είναι υπεύθυνος για αυτό που είναι. Ο ίδιος ο Σάρτ, συνεχίζει το άρθρο, με την ασάφεια του λόγου του, δίνει την εντύπωση ότι έχει να εκφράσει πράγματα ανέκφραστα, ενώ συχνά δεν έχει να πει τίποτα απολύτως. Ή λέει, με άλλα λόγια, εκείνα ακριβώς που λένε και οι αντίπαλοί του. Η φιλοσοφία του είναι από τα τελευταία τσαλιμάκια της σκέψης της παρακμής. Δουλειά του να θολώνει τα νερά. Το νόστιμο είναι ότι ο συντάκτης του άρθρου, ο Σωτήρης Πατατζής, είναι και ο μεταφραστής του δοκιμίου. Εξιστενσιαλισμός επιγράφεται στην ελληνική εκδοχή το 48. Με το οποίο όμως, όπως δηλώνει στον πρόλογο, δεν συμφωνεί καθόλου. Αμφίθυμη σχέση με τα γαλλικά γράμματα και με την ιστορία της ίδιας της Γαλλίας. Την ίδια χρονιά, σε ένα συντηρητικό περιοδικό, την Ελληνική Δημιουργία, μια θεατρολογική κριτική για τις μύγες, το κεκλεισμένο των θυρών, άταφη νεκρή, το ευλαβικό γίνεο και βρώμικα χέρια, δίνει αφορμή στη συντάκτρια, την Αγλαία Μητροπούλου, να εκφράσει τη γενική απογοήτευση τον Ιούνιο του 40, όταν το Παρίσι έπεσε χωρίς αντίσταση. «Νιώσαμε πως μας είχε εγκαταλείψει η Γαλλία», γράφει, «ένα βαθύ αίσθημα προδοσίας». Και περιγράφει τη δυσπιστία όταν το 1945, με τα πρώτα μηνύματα της αμφίβολης ειρήνης, έφτασε η είδηση πως η Γαλλία είχε ένα καινούριο θέατρο, δηλαδή ζούσε συνειδητά και έκφραζε την αγωνία και τα σημερινά προβλήματα. Τη δυσπιστία του προδομένου που δεν τολμάει, όσο και αν το λαχταράει, να ελπίσει. Κι όμως, η Γαλλία ζούσε και είχε θέατρο. Ένα θέατρο που εκφράζει όλη την πίκρα, την απογοήτευση και την απελπισία της Γαλλίας, όλη της την αντρική αναπόφαση να αποδεχτεί τις ευθύνες και να αντικρίσει κατάματα την κατάσταση, την απόφασή της να ζήσει, να ξαναχτίσει και να δημιουργήσει ξανά, αναζητώντας καινούριες αρχές. Τέλος του παραθέματος. Και ο Τερζάκης, στο Καθημερινό Βήμα, μετέγραφε ως εξής το ηθικό ερώτημα που θέτει ο Σάρτρ στο ευλαβικό γίνεο. Τι είναι, τι πρέπει να είναι επικρατέστερο, η απρόσωπη ηθική επιταγή της αλήθειας ή η κοινωνική σκοπιμότητα που μοιάζει να έχει πρακτικότερη κύρωση, μα που τα χέρια της δεν είναι και τόσο καθαρά. Αυτή ήταν η σύνδεση του σαρτρικού θεάτρου με την ηθική του πολέμου, που στην Ελλάδα δεν είχε ακόμα τελειώσει. Την υπεράσπιση του γαλλικού υπαρξισμού ως κοινωνικού κινήματος αναλαμβάνει το 49, από τις σελίδες του ίδιου περιοδικού, ένας Γάλλος, ο Ροζέ Μιλιέξ. Είναι ομιλία του στο Θέατρο Τέχνης με τον ενδεικτικό τίτλο
απεσιοδοξία και ελπίδα στα γαλλικά γράμματα. Ο πόλεμος, γράφει, ενίσχυσε τη μεσοπολεμική μηδενιστική νοοτροπία που προϋπήρχε και στον Σάρτρ και στον Καμιού. Αλλά το αίτημα τίθεται τώρα ως εξής. Ελπίδα. Είμαστε μέσα στο μηδενισμό και δεν θα βγούμε από το κακό της εποχής παρά μόνο αν το κατονομάσουμε και το απογράψουμε για να βρούμε τη θεραπεία όλης της αρρώστιας. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Στη σύγχρονη σκέψη, ο Μιλιέξ διακρίνει έναν απομονωμένο ανθρωποκεντρισμό, ερμητικά κλειστό σε κάθε θρησκευτικό παρεμβατισμό. Η πανούκλα, έλεγε ο Καμιού, μπορεί να συμβολίζει τον περιορισμό που επιβάλλει ο εχθρός σε μια κατεχόμενη χώρα. Αλλά ακόμη βαθύτερα, συμβολίζει τον περιορισμό του ανθρώπου που είναι εγκάθερπτος μέσα στο πετρωμένο του. Γιατί τι είναι η πανούκλα? Είναι η ζωή. Άρα, θα λέγαμε, η ακατάλητη αηδία που διέγνωσε ο Παπατσόνης δεν είναι, σε τελευταία ανάλυση, παρά μια χαρτογράφηση της ζωής. Η φιλοξενία της ψύχρεμης τοποθέτησης του Μιλιέξ και κάποιων κειμένων για τον πιο ύποπτο ακόμη πολιτικά περσοναλισμό του Φράγκου, που εκδίδει την ίδια εποχή την εισαγωγή του στον περσοναλισμό, και του Εμμανιουέλ Μουνιέ, φαίνεται πως τύχησε τελικά στον Νικηφόρο Βρετάκο την διεύθυνση του περιοδικού Ελεύθερα Γράμματα. Η κριτική προσέγγιση του Μιλιέξ, που επιχειρεί να φωτίσει την ιστορική διάσταση του κινήματος, αναγνωρίζει τις οφειλές του γαλλικού υπαρξισμού στον Κίρκεγκο και τον Χάιντεγκερ και φροντίζει να συμπεριλάβει στην οπτική της τον χριστιανικό υπαρξισμό του Γκαμπριέλ Μαρσέλ, είναι μοναδική. Όχι μόνο στην εποχή της, αλλά και για την επόμενη δεκαετία. Στην επιθεώρηση τέχνης, λόγου χάρη, ο αθεϊστικός εξιστανσιαλισμός παρουσιάζεται κυρίως με το ένα σκέλος του, το φιλοσοφικό. Και από έναν ερευνητή, το Χαράλαμπο Θεοδωρίδη, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που το 1945 είχε κινδυνεύσει να αποβληθεί από τη θέση του ως εαμικός, μαζί με συναδέλφους του που συνεργάστηκαν με τους Ναζί, όπως ο Βασίλειος Έξαρχος. Στο άρθρο του «Ο πόλεμος κατά του λογικού», τα Χριστούγεννα του 1954, συγκαταλέγει το κίνημα, όπως είναι αναμενόμενο, στις δυνάμεις του σκότους. Ο ναζισμός ήταν παραλογισμός του πεζοδρομίου, γράφει, της παράτας και της οικομένης γροθιάς. Ο εξιστανσιαλισμός είναι του γραφείου, της πιο ραφιναρισμένης λογικής, που αμαρτάνει στη λογική. Σοβαρότερη κριτική στο γαλλικό εξιστανσιαλισμό ασκεί βέβαια ο Θεοδωρίδης στη δεύτερη έκδοση της εισαγωγής του στη φιλοσοφία που κυκλοφόρησε το 1955. Εκεί παραχωρεί σχεδόν ισότιμη θέση στον Σάρτρ και τον Μερλοποντή, εμβαθύνει αρκετά στο αίτημα του ανθρωπισμού και της ελευθερίας, αλλά υπογραμμίζει, όπως πολύ, την έλλειψη πρωτοτυπίας του κινήματος. Καινούριο παιχνίδι με την παλιά τράπουλα, γράφει. Κατά τα άλλα, η επιθεώρηση τέχνης προτιμά να στοχοποιήσει τη φιλοσοφημένη ποίηση, που αντλεί από την υπαρξιακή φιλοσοφία και τους αντιπάλους της. Έτσι, με αφορμή τις φιλοσοφικές δοκιμές του Αξελού, ο Τάσος Βουρνάς υπογραμμίζει την παρανοϊκότητα του εξιστανσιαλισμού και τη σύνδεσή του με τον ναζισμό και η Ρίτα Μπούμη Παπά τον κατατάσσει στα παραπλανητικά κινήματα που απομάκρυναν τη σκέψη από το δρόμο της κοινωνικής αλήθειας, της πάλης και της απελευθέρωσης. Επικαιρικές τοποθετήσεις, γνωστές και πολυσχολιασμένες, που δεν προσθέτουν πολλά στην εικόνα της πρόσληψης του γαλλικού υπαρξισμού, αφού δεν αφορούν ειδικά το γαλλικό υπαρξισμό. Πράγματι, μετά το Μιλιέξ, τις επόμενες σφαιρικές και εμπεριστατωμένες μελέτες για έννοιες και ζητήματα του γαλλικού υπαρξισμού, ειδικότερα για το στοχασμό του Σάρτρ, θα τις συναντήσουμε μόλις στη δεκαετία του 60 και μάλιστα μετά το βραβείο Νομπέλ, στις εποχές, λόγου χάρη, με τις αναλύσεις του Βασίλη Φράγκου και της Έλλης Λαμπρίδη για το είναι και το μηδέν. Μα αν ο φιλοσοφικός στοχασμός δεν είναι ακριβώς το φόρτε της ελληνικής διανόησης, είναι αλήθεια πως διεθνώς, με πιθανή εξαίρεση στη Γερμανία,
Ο Σάρτρ είχε μεγαλύτερη πέραση σαν μυθιστοριογράφος και θεατρικός συγγραφέας παρά σαν φιλόσοφος. Στη Νέα Πορεία και τη Διαγώνιο της Θεσσαλονίκης μεταφράζονται αρκετά σύντομα λογοτεχνήματα και δοκίμια του Σάρτ και του Καμιού. Και ο ημερήσιος τύπος παρακολουθεί στενά για τα ελληνικά δεδομένα τις πολιτικές δηλώσεις του Σάρτ και της Μποβουάρ. Ήδη από τα τέλη του 1940 ο υπαρξισμός έχει γίνει μόδα, αλλά μετουσιώνεται κυρίως στην ποίηση. Λογοτεχνία και πολιτική ή συνηθέστερα λογοτεχνία χωρίς πολιτική. Έτσι, όπως παλιότερα από τον νιτσεϊσμό αφομοιώθηκε λιγότερο η φιλοσοφία από τη συμβολική μορφή και η απειλή του υπερανθρώπου, έτσι και από τον υπαρξισμό, αυτό που κυρίως αποτυπώθηκε ήταν η ποίηση του άγχους και της αγωνίας, που επικράτησε να λέγεται υπαρξιακή ποίηση ή ποίηση της υπαρξιακής εμπειρίας της ιστορίας, κατά το δάλα. Οι θεωρητικές αρχές της ανοιχνεύονται νωρίς στο περιοδικό Κοχλίας, που από το 1945 συσπυρώνει στις τάξεις του μεταξύ άλλων τον Μετζίκη, τον Κιτσόπουλο, τη Ζωή Καρέλη και τον Γιώργο Θέμελη και καλλιεργεί την ενδοσκόπηση και τις υπαρξιακές αναζητήσεις, θεματοποιώντας το φόβο, την αποξένωση και την αρρώστια. Η απήχηση του περιοδικού στη Θεσσαλονίκη και ιδίως τους αθηναϊκούς κύκλους ήταν μηδαμινή. Ούτε τα περίπτερα δεν το δέχονταν, σχολιάζει ο Γιώργος Κιτσόπουλος, αφού το έλεγαν όργανο ανισόρροπων, τρελών ή αναρχικών. Και ο κύκλος του έκλεισε σε μόλις 2 χρόνια. Ο Κοχλίας προωθούσε τη συγχρονική μετάφραση και την κριτική της μεταφραζόμενης ύλης που δημοσίευε μαζί με τη διερεύνηση του υποστασιακού ανθρώπου. Σε αυτό το πλαίσιο, τον Απρίλιο του 1946, ο Πεντζίκης σχολίαζε ανώνυμα με αφορμή τη μετάφραση σελίδων της Ναυτίας από τον Καμπίτογλου, τη φιλοσοφία του Σάρτ, ορίζοντας τον υπαρξισμό του ως την κατάσταση του ευαίσθητου που δεν μπορεί να υποταχθεί σε άσκηση θρησκευτική. «Πρόκειται για μια τάση μυστικιστική», έγραφε, «πολύ ανθρώπινη, με οράματα εγκόσμια, τυρανισμένα και από την έννοια του χρόνου, που ο άνθρωπος την αισθάνεται και τη μαθαίνει τώρα διαφορετικά. Για μια παραλλαγή, δηλαδή, θρησκευτικής πίστης», έτσι την καταλάβαινε ο Πεντζίκης. Βέβαια, ο όρος «existentialisme», παραθέτω, ιδίως με την κατάληξή του, φτηναίνει κάπως τη φοβερή έννοια της αγωνίας του ανθρώπου, που στερημένος τελειωτικά το πρόσωπο του Θεού, τη μορφή της απόλυτης μοναξιάς του, διαισθάνεται την απόλυτη ελευθερία και καταντά να αποκλείεται σε ένα άμορφο, δύσμορφο, υπερτροφικό, ακατέργαστο και φοβερό εγώ και να υπόκειται σε αδράνεια οδυνηρή, αδιέξοδη. Όσο απομακρυσμένη είναι η ερμηνεία του Πεντζίκη από τα ερωτήματα του σαρτρικού στοχασμού, άλλο τόσο έκεντρη εμφανίζεται η υπαρξιακή ποίηση που καλλιέργησε η ομάδα του Κοχλία και εν συνεχεία του περιοδικού Μορφές. Την είπαν φιλοσοφόπληκτη ποίηση, ποίηση της ουσίας, ποιητικό φιλοσοφισμό και αφού τις απέδωσαν συμβολιστικές καταβολές, τις συνέδεσαν με τον υπαρξισμό. Ποιον υπαρξισμό όμως? Ασφαλώς τη θεϊστική τάση του, όπως την αντιλαμβάνονται στον Κίρκεγκορ, τον Μπερτιάγεφ και δεχομένως τον Γκαμπριέλ Μαρσέλ, ο οποίος απουσιάζει πάντως από τη μεταφραστική σκηνή. Εσωτερική πάλι έναντι κοινωνικών αγώνων. «Η υπαρξιακή λογοτεχνία ανήκει στην αστράτευτη τέχνη», σημείωνε ο Λεοντάρης στην κριτική του 1960. Μετά τον εμφύλιο, οι εκπρόσωποι της, ποιητές της Διαγωνίου, της Νέας Πορείας και εν μέρη και της κριτικής του Αναγνωστάκη, καλλιεργούν αυτό που ο Δημήτρης Μαρονίτης ονομάζει κλίμα ενός εγχώριου πολιτικού υπαρξισμού, χωρίς αναφορές στον περιόνιμο εξιστενσιαλισμό, ούτε βέβαια στη στρατευμένη λογοτεχνία. L'existentialisme est un optimisme. Ο υπαρξισμός είναι αισιοδοξία.
μια θεωρία δράσης. Με αυτά τα λόγια έκλεινε την ομιλία του στο Παρίσι το 45 ο Σάρτ, επιχειρώντας να εκλαϊκεύσει τον υπαρξισμό, να λύσει τις παρεξηγήσεις και να προσεγγίσει τους μαρξιστές. Μετάνιωσε βέβαια όταν την είδε δημοσιευμένη να παίρνει διαστάσεις φιλοσοφικού δοκιμίου και εισαγωγής στο είναι και το μηδέν. «Υπάρχει ένας σημαντικός παράγοντας στη φιλοσοφία», γράφει αργότερα στα ζητήματα μεθόδου, «ο χρόνος». Αυτός ο χρόνος δεν είχε ακόμη δοθεί στη φιλοσοφία του. Ωστόσο, το κείμενο «Ο υπαρξισμός είναι ένας ανθρωπισμός» λειτουργήσε άθελά του σαν μανιφέστο ενός κινήματος που τότε μόλις διεκδικούσε τη θέση του στην πολιτική. Με αυτή τη μορφή της σύνδεσης φιλοσοφίας και πολιτικής, πολιτικής και λογοτεχνίας, ο σατρικός υπαρξισμός θα βρει πολλές δεκαετίες αργότερα απήχηση στην ελληνική σκέψη. Αλλά στην Ελλάδα του εμφυλίου και της μετεμφυλιακής εποχής, ο Σάρτρ θα παραμείνει μια κρεμαστή γέφυρα ανάμεσα στο πριν και στο μετά του πολέμου και ο γαλλικός υπαρξισμός θα βρει τη μοναδική του διέξοδο, όπως πάντα, στην ποίηση. Σας ευχαριστώ. Marisa Mitsou pour cette conférence absolument passionnante qui nous a montré, dessiné les différents aspects de cette réception de l'existentialisme français dans la Grèce de l'immédiate après-guerre. Υπάρχει ερώτηση ίσως στη Marisa Mitsou για αυτό το θέμα. Απλώς σχετικά με την Γκρανάκη, πιστεύω ότι μπήκε στον κύκλο αυτό του Σάρτρ λόγω της Κολέτ Οντρί, φαντάζομαι. Και μετά όταν η Κολέτ Οντρί τα έσπασε, τα façon de parler βέβαια, πιστεύω πως και εκείνη απομακρύνθηκε, αλλά ήταν τα θέματα αυτά της αβεβαιότητας, αυτό το τραμπαλμό ανάμεσα, δεν ήξερα ακριβώς, η Γκρανάκη ήταν και πολύ δεσταμπιλιζέ την εποχή εκείνη όταν πήγε στο Παρίσι. Mm-hmm. Σχετικά με αυτό που γράφει στο Ματαρόα με δύο φωνές, mm-hmm. φαίνεται από εκεί ότι είναι δεσταμπιλιζέ από όλες τις απόψεις και υπαρξιακά και πολιτικά, mm-hmm. γιατί αλλιώς θα περίμενε, αλλιώς θα είχε φανταστεί, ως νέα κοπέλα βέβαια, όπως είπατε, μια νέα γυναίκα ήταν, με άλλα, αλλιώς ξεκίνησε και αλλιώς θα βρήκε τα πράγματα. Οπότε, εκεί υπάρχει ένα... αυτό, η Κολέτ Οντρί παίζει ένα ρόλο, πιστεύω, σημαντικό σε αυτές τις εζητασιών που έχει η Γκρανάκη έναντι του Σάρτρ κλπ. Πάντως, πραγματικά, δείξατε όλη αυτή τη διαδρομή που είναι μια διαδρομή καοτάντε. Il y a beaucoup de chaos σε αυτή τη διαδρομή της πρόσληψης στην Ελλάδα. Mm-hmm. Γιατί όπως είπατε, πράγματι, μετά στη μεταπολίτευση, είχε έρθει ο Σάρτρ εδώ, πια ηλικιωμένος και τον καλέσανε και στο Πανεπιστήμιο και είχε άλλη, όπως είπατε, αλλά δεν έχει καμία σχέση αυτή η περίοδος με τη συγκεκριμένη περίοδο της κατοχής. Mm-hmm. Μετά το 60 είναι τελείως διαφορετική η πρόσληψη. Είναι πολιτική, ναι, γίνεται πολιτική η πρόσληψη, η πρόσληψη του ΣΑΤ, ιδιαίτερα με αυτή τη δικτατορία και πέρα. Τώρα, για τη δεκαετία του 50, αρχές 60, θα μπορούσα να πω πολλά ακόμα και εντάξει, μια πλήρης εικόνα αυτής της ιστορίας θα ήταν αν έδειχνε όλες τις... όλη τη διαδρομή που κάνει και τις μετακινήσεις, ας πούμε, αυτής της πρόσληψης. Πράγμα αδύνατο, ήδη σας κούρασα, νομίζω, πολύ. Ως προς την Γκρανάκη, αυτό που ενδιαφέρει είναι ότι στην ανταπόκριση που κάνει, κατά κάποιο τρόπο, για την Ελλάδα, χωρίς να έχει περιορισμούς κανενός τύπου
άμεσος, εν πάση περιπτώσει, δίνει μια πολύ αρνητική εικόνα του παρισινού υπαρξισμού, όπως τον αντιλαμβάνεται τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια. Δηλαδή, προτού πραγματικά αφομοιωθεί στη γαλλική κοινωνία. Είναι αρνητική η εικόνα της. Και η ιδέα μου είναι, δεν ξέρω αν έχω δίκιο, ότι τα πρώτα αυτά χρόνια αυτό που καταλαβαίνουν ως γαλλικό υπαρξισμό είναι ένα φαινόμενο στην ουσία προπολεμικό, δηλαδή δεν υπάρχει ακόμα η αντίληψη της πολιτικής διάστασης του κινήματος. Φυσικά εννοείται ότι για το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν είναι δυνατή η αποδοχή των αιρετικών, ετερόδοξων, προβληματικών, αντιφατικών θέσεων του Σαρτ, ο οποίος έτσι κι αλλιώς μετακινείται συχνότατα. Και ακριβώς με τη διάλεξή του προσπαθεί να προσεγγίσει τους κομμουνιστές και να τους κλείσει το στόμα, δηλαδή, στην ουσία, όπως προσπαθεί να εξηγήσει και στους χριστιανούς ότι, εντάξει, εμείς δεν πιστεύουμε ότι όλα ξεκινούν από το Θεό, δεν ξεκινάμε από το Θεό, αλλά είμαστε εξίσου ανθρωπιστές, ουμανιστές, με τους χριστιανούς. Δηλαδή, προσπαθεί και από τις δύο μεριές να φτιάξει ισορροπίες, με αποτέλεσμα, βέβαια, να βγαίνει ένα αντιφατικό discours, ας πούμε, με ένας αντιφατικός λόγος που βρίσκεται παρακάτω, ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λέει λίγες σελίδες πιο πάνω. Ήταν μια προφορική ομιλία, έτσι, σκέτος τι την κάνανε μετά. Αλλά νομίζω ότι γενικά η εικόνα το 40, τουλάχιστον όλη τη δεκαετία του 40, είναι ότι αυτοί, ουσιαστικά οι λογοτέχνες, γιατί έτσι τους ξέρουν κυρίως, είναι αυτοί που παρουσιάζουν την παρακμή, τον πεσιμισμό, την αηδία, την αρρώστια κτλ. Και άρα δεν μας αφήνουν να ελπίσουμε, δεν μας αφήνουν να ανοικοδομήσουμε αυτόν τον κόσμο, ο οποίος καταστράφηκε τελείως με τον πόλεμο. Ειδικά σε αντιδιαστολή με τον Καμιού. Πράγματι, όταν διαβάζεις, χωρίς να έχεις προχωρήσει, όταν στην αρχή διαβάζεις Σάρτρ και Καμιού, είναι ο ουρανός και η κόλαση, δηλαδή είναι άλλο πράγμα. Ενώ είναι τα θέματα τα υπαρξιακά, ο Σάρτρ, ο τρόπος που τα λέει, πραγματικά είναι αποθητικός, αν θέλετε, αλλά με τον καιρό, όταν κανείς προχωρεί στη ζωή, βλέπει ότι είχε ένα κάποιο δίκιο μεγάλο σε πολλά πράγματα. Δείχνει όμως όλη την ανάποδη, όπως λέει ο Καμιού, l'envers, l'endroit, αυτού είναι l'envers, πραγματικά δεν έχει καμία, δεν αφήνει κανένα περιθώριο για ελπίδα. Και είναι νοζέ, είναι φρικτό. Mm-hmm. Ή το l'enfant d'un chef κλπ. Γιατί είναι γενικά, όπως και στα Chemin de la Liberté, το ίδιο πράγμα. Αλλά ποντάρει και στην πρόκληση σίγουρα. Ναι, του αρέσει η προβοκασιόν, είναι provoc, σε πολλά πράγματα, όπως και για τον Νόμπελ που δεν Ευχαριστώ πολύ για τη διάλεξη που δώσατε και την εικόνα αυτή που μεταβάλλεται γύρω από τον υπαρξισμό. Έχω... Ναι, ήταν οι ευχαριστίες αυτές. Ναι, ευχαρίστησα πολύ για την πλούσια αυτή διάλεξη σε πληροφορίες. Βεβαίως θέλω να ακουστούν, τις επαναλαμβάνω. Η ερώτησή μου είναι αν η πρόσληψη ή η υποδοχή του υπαρξισμού είναι, ας το πούμε, κάτι, ένας αυτοκτονισμός ή αν έχουμε πάλι και μια πρόσληψη της κριτικής του υπαρξισμού στη Γαλλία ή αλλού. Δηλαδή, εντάξει, ίσως οι δημοσιογράφοι μπορεί να γράφουν αυτοσχέδια με όσα ξέρουν, αλλά υποθέτω ότι ο Παπατσόνης ή ο Θεοδωρίδης δεν γράφουν με αυτοσχέδιο τρόπο, δηλαδή διαβάζουν κριτικές είτε από τη Γερμανία, ο Παπατσόνης σίγουρα από τη Γαλλία, δηλαδή πώς προσλαμβάνουν οι καθολικοί τον υπαρξισμό. Νομίζω ότι θα προσλαμβάνει από τη μεριά του την κριτική των καθολικών και θα
Μήπως θα πρέπει δηλαδή, να δούμε όχι μόνο την πρόσληψη από Έλληνες, αλλά και το πώς μεταφέρουν κριτικές. Είμαι σίγουρος ότι οι μαρξιστές της δεκαετίας του 50 διαβάζουν Καροντί. Και την κριτική του Καροντί για τον υπαρξισμό και θα μεταφέρουν από εκεί ιδέες ή τουλάχιστον το πνεύμα και κάποια επιχειρήματα. Δηλαδή, νομίζω ότι υπάρχει μια τροφοδότηση της αρνητικής τουλάχιστον κριτικής από παράλληλες αρνητικές κριτικές του υπαρξισμού, σίγουρα στη Γαλλία αλλά και στη Γερμανία ή και ο Σοβιετικός, ας πούμε, μαρξισμός. Αυτό. Σίγουρα, ας πούμε, κάποια πράγματα που βλέπει κανείς στα ελεύθερα γράμματα ή σε κάποια τέτοια περιοδικά αριστερά, μάλλον αναπαράγουν απόψεις της Humanité, ας πούμε. Δηλαδή, βρίσκει ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα κανείς στην Humanité τα ίδια χρόνια. Τώρα, για τον, αυτή η πολύ πρώιμη πρόσληψη αμέσως μετά τον πόλεμο, ασφαλώς ακολουθεί τα χνάρια της κριτικής, αλλά πιθανότατα μιας κριτικής κάπως προγενέστερης. Δηλαδή, έχω την αίσθηση, χωρίς όμως να έχω κάνει πραγματική έρευνα σε αυτό, ότι ο Παπατσόνης, ας πούμε, στηρίζεται πιο πολύ σε κριτικές προγενέστερες στην δουλειά των υπαρξιστών και είναι ενδιαφέρον ότι, ας πούμε, δεν λαβαίνει καθόλου υπόψη του τα τελευταία πράγματα που γράφονται, τουλάχιστον στη Γαλλία. Δηλαδή, η επίθεση των καθολικών είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Δεν ξεκίνησε μετά τον πόλεμο. Ούτε το πρόβλημά τους ήταν ότι ο Σάρτρ προσπαθεί να προσεγγίσει το μαρξισμό. Το πρόβλημά τους ήταν πολύ, πολύ βαθύτερο, ας πούμε, και πολύ, όχι βαθύτερο, θέλω να πω ότι ήταν πολύ προγενέστερο και γενικότερο με το τι εκπροσωπούν οι υπαρξιστές. Εξού και ο σχετικός διχασμός, ας πούμε, μεταξύ θεϊστών και αθεϊστών, που τονίζεται πάρα πολύ στα κείμενα. Εντάξει. Θέλω να ρωτήσω, παρακαλώ, δύο πράγματα. Ήταν πολύ ωραία το εξποζέ, τέλος πάντων. Το πρώτο που θέλω να ρωτήσω είναι, θυμόμαστε, ξέρουμε, πότε ακριβώς είναι η κονβερσιόν αυτή του Παπατζόνη που έγινε, πώς. Έχει κάποια σημασία αυτό? Δεν το ξέρω. Ξέρω ότι ο Παπατζόνης ήταν καθολικός ή έγινε καθολικός, αλλά δεν ξέρω πότε. Είναι αυτό, σε σχέση με το Σάρτ, δηλαδή. Και το άλλο είναι, αν έχουμε κάποια τάξη μεγέθους για τις μεταφράσεις που έχουν γίνει του Σάρτ, εγώ όσο θυμάμαι την από γαλλικά ελληνικά εννοώ. Δηλαδή, πώς η ελληνική πλευρά δέχτηκε το έργο του Σάρτ. Και πόσες μεταφράσεις έχουμε, τι γίνεται. Γιατί εγώ θυμάμαι, όσο θυμάμαι την εποχή ως τη μεταπολίτευση, κυριαρχούσε, επειδή οι σχέσεις με τον ευρωπαϊκό χώρο δεν ήταν τόσο πολύ πυκνές, ας πούμε, κυριαρχούσε το όνομα του Σάρτρ. Πρέπει να υπήρχαν αρκετές μεταφράσεις. Αλλά εγώ θα ενδιαφερόμουν να δω την Καμπύλη, πότε είναι το le point culminant, ας πούμε, η ψηλότερη, ο ψηλότερος βαθμός μεταφράσεις. Χάρη το είπα, αλλά κατάλαβα τι θέλω να πούμε. Μετά το 60 πάντως. Δηλαδή, αυτό που γίνεται τα πρώτα 15 χρόνια, ας πούμε, είναι ότι μεταφράζονται πολλά πράγματα αποσπασματικά και στα περιοδικά. Κυρίως λογοτεχνικά, δηλαδή ελάχιστα φιλοσοφικά πραγματικά κείμενα ή σελίδες από φιλοσοφικά έργα του ΣΑΤ και πολλά θεατρικά. Και κάποια από αυτά τα θεατρικά κυκλοφορούν κιόλας σε μικρές εκδόσεις και προφανώς παίζονται στο θέατρο. Δεν ξέρω καθόλου τι γίνεται στο θέατρο. Δηλαδή, αυτό δεν πρόλαβα να το ψάξω. Εάν υπάρχει, ας πούμε, κάποια πύκνωση σε θεατρικές παραστάσεις,
σαρτρικών έργων τη δεκαετία του 40 και του 50. Πάντως, νομίζω ότι σε όσο μπόρεσα να ελέγξω αυτοτελείς εκδόσεις, έχουμε κυρίως μετά το 60, δηλαδή μετά το Νόμπελ, και ειδικά μετά την δικτατορία. Δηλαδή τα... Ναι, ναι, ή στο, στη διάρκεια της δικτατορίας. Τη διάρκεια της δικτατορίας. Εγώ νομίζω, συγγνώμη βεβαίως, θα το παραγωγήσω, νόμιζα ότι όλη αυτή η ιστορία σταματάει με την δόση της Χούντας. Αυτό έχω σαν... Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό και αν ισχύει. Κύριε Παπά. Φωνάζω, δεν επηρεάζει. Απλώς επαγγελματικά να το πω, δεν είναι φιλολογικό αυτό. Η έξαρση μεταφράσεων σαν είναι 60-67. Με εξαίρεση ορισμένα θεατρικά που μπερδεύονται το ότι έπρεπε να ανεβαστούν τα έργα την όση μεταφράσει, ακόμη και η τριλογία και τα πιο βασικά έργα μεταφράζονται μετά το 60. Και υπάρχει μία έξαρση σαρτρισμού μεταξύ 60 και χοντρικά την κρατορία, άρα 65-67, όπου λίγο πολύ η βασική σαρτρική γνωρία μεταφράζεται. Και η λογοτεχνία, ακόμα και μερικά φιλοσοφικά, ας το πούμε. Και όχι πολύ ευτυχή στα φιλοσοφικά μεταφράσεις, σε ευτυχέστερες στα λογοτεχνικά. Και μετά, φυσικά, υπάρχει ένα κενό λογοδικατορία και υπάρχει και μια έξαρση πια μετά την μεταπολίτευση, η οποία είναι όμως άναρχη. Και όπως ήταν όλα τα εκδοτικά μετά τη μεταπολίτευση, τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, ναμπορκή εκδίδει, ναμπορκουά, ας πούμε, σε οτιδήποτε μορφή μετάφραση. Συστηματική όμως εισαγωγή του βασικού έργου είναι χοντρικά 60-65. Λίγο για τον Νομπέλ, λίγο γιατί ήταν και μια περίοδος γενικής άνθησης στην ελληνική με εκδοτική αγορά και όλα αυτά. Πάντως... το 1973, υπήρχε αυτό το βιβλίο, το διαβάζανε, ήταν ένα θέμα. Και δεν μεταφράστηκε ποτέ ελληνικά. Αυτή την εντύπωση έχω. Και εγώ, νομίζω ότι το είναι και το μηδέν, ας πούμε, μεταφράζεται μέσα στην δικτατορία, στο τέλος δικτατορίας. Το 1973-1974 ή και το 1975. Δηλαδή, ναι, τα... Ναι. Σίγουρα πάντως, τουλάχιστον όσο μπορεί κανείς να παρακολουθήσει στον περιοδικό τύπο και τις εφημερίδες, τα θεατρικά, είναι μια άλλη ιστορία, αλλά οι αυτοτελείς εκδόσεις πυκνώνουν μετά το Νομπέλ. Την τριετία, ας πούμε, του φιλελευθερισμού, ξέρω εγώ, της δημοκρατίας πριν από τη δικτατορία. Ήθελα να κάνω μια αναφορά σε ένα άλλο είδος πρόσληψης του υπαρξισμού, που δεν το ήξερα καθόλου, αλλά έπεσα πάνω σε αυτό. Πολύ λαϊκό και νεανικό στα 50, από εκεί πήρα τη φωτογραφία που έβαλα στην αφίσα. Αυτό το κίνημα, δεν ξέρω αν είναι πολύ γνωστό, της Ιταμένης Παράγκας και αυτά που έγιναν και ήταν πολύ γραφικό, δηλαδή νέοι μετά το πόλεμο που... Αλλά πήραν αυτό το όνομα, υπαρξισμός. Δηλαδή ονομάστηκαν τους ίδιους υπαρξιστές, ο Σίμος, ναι, και η παράγκα του Ψηρή, η υπταμένη παράγκα του Ψηρή, και από το 1953 ως το 1956 περίπου... Στη δεκαετία του 1950 η λέξη υπαρξισμός στα ελληνικά έχει περάσει στα όρια της καρικατούρας, με όλο τον κίνδυνο της έκφρασης που χρησιμοποιώ. Δηλαδή, υπάρχει μια πολύ νεφελώδης εικόνα ότι είναι κάποιοι περίεργοι τύποι που είναι λίγο αξίριστοι, λίγο περίεργοι, λίγο αντικοινωνικοί. Πώς, Διογέννη. Εξού η περίφημη, αυτό που θα το θυμάται καλύτερα, ο Σίμος ο υπαρξιστής, ο περίφημος με την παράκα, που ήταν ένας τύπος ουσιαστικά στην Αθήνα, δεν είμαι της γενιάς που να μπορώ να ξέρω περισσότερα, που ήταν όμως κάπου στο μετέχνιο γραφικότητας και
σοβαρότητας κτλ. Δηλαδή αυτό που λέτε ακριβώς, ότι όχι μόνο δεν είναι πολύ βαθιά η πρόσληψη σε τέτοια, αλλά υπάρχει και μία που ξεκίναγε από το δημοσιογραφικό, γιατί μεταδίδονταν από τις εφημερίδες έτσι. Δεν ξέρω αν έχετε δει, κάποιοι περισσότεροι θα την έχουν δει, και μία ταινία, την περίφημη Funny Face του Hollywood, που η Audrey Hepburn πάει στο Παρίσι, και υπάρχει μία απόλυτος σαρκασμός των υπαρξιστών. Υπάρχει ένας τύπος που είναι η καρικατούρα του Σάρτ. Αυτή είναι διανοούμενη Αμερικάνα και έχει ακούσει ότι στο Παρίσι υπάρχει ένα φοβερό πράγμα που λέγεται υπαρξισμός. Όλα αυτά τώρα, για να μην μακρηγορώ όμως, είναι στο όριο της μεταξύ γελιοποίησης του κινήματος και έτσι μιας πρόσληψης. Πόσο είναι? Πες κάτι πιο σκληρό από σατυρικής, πώς το λένε, έτσι, και λίγο λιδωρίας, ας πούμε, προς αυτού. Δεν ξέρω, ίσως και κάτι λίγο περισσότερο παλί από μένα μπορεί να το θυμόνται. Στο 50 ήταν αυτή η έννοια. Δεν είναι ο Σπύρος του Θορέμα, είναι κάτι... αυτό που θα λέγαμε το όριο του νούμερα. Η πρόσληψη του Σάρτ στην Ελλάδα, τουλάχιστον στην εποχή της επιθεώρησης της τέχνης που την έζησα, είχε πέσει θύμα ενός διχασμού. Από τη μια μεριά ο Σάρτρ πριν κλείνει προς το μαρξισμό με το εξιστανσιαλισμό σαν τον ιουμανισμό και προβατός με τη σιτιασιόν ήταν τοποθετημένος στις αντιδραστικές ιδεολογίες. Από την άλλη μεριά, στην επιθεώρηση τέχνης που λέω τώρα, βέβαια την θεωρία απέναντι στο υπαρξισμό την αντιπροσωπεύει ο Χρήστος Θεοδωρίδης, βασικά, και πολύ λιγότερο ο Βουρνάς, ο οποίος είναι πολιτικολόγος. Από την άλλη μεριά όμως, εμείς οι νεότεροι στην επιθεώρηση τέχνης, που είχαμε προδιάθεση κριτικής του σταλινισμού, του δογματικού μαρξισμού κτλ. Δεν αισθανόμαστε καμία συμπάθεια προς τον Σάρτρ εξαιτίας των πολιτικών του τοποθετήσεων. Όταν ήρθε στην Ελλάδα, ακριβώς τη χρονιά που βγήκε η επιθεώρηση τέχνης, το 1954, είπε τέτοια πράγματα για τη Σοβιετική Ένωση που δεν τα λέγανε ούτε οι ίδιοι οι Σοβιετικοί. Ότι το βιωτικό τους επίπεδο εντός 2-3 ετών θα είναι ανώτερο των Αμερικανών. Ότι είναι η ιδανική ελευθερία, η δημοκρατία, ότι είναι λαός φιλοσόφων και άλλες τέτοιες ανοησίες, οι οποίες μας εξοργίζαν ουσιαστικά. Έτσι δεν υπήρχε προδιάθεση προσέγγισης προς τη γυναίκα. Και φυσικά ήταν σε μεγάλο βαθμό η αγνία μας. Εγώ τα πρώτα κείμενα για τον υπαρξισμό που διάβασα ήταν στο Μουνιέ. Δεν εξασταλισιαλίζουμε. Δεν είχαμε άμεση πρόσβαση στη βιβλιογραφία και στις ιδέες της εποχής. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Το παράξενο είναι ότι φαίνεται η διάλεξη, εν πάση περιπτώσει, ο υπαρξισμός είναι ένας ανθρωπισμός, έχει κυκλοφορήσει και αυτοτελώς. Δηλαδή, κανονικά, θα έπρεπε να συζητιέται κάπως. Δεν μου φαίνεται ότι συζητιέται στην επιθεώρηση τέχνης. Δηλαδή, μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η άποψη που δώσατε για το πόσο αγανακτούσαν με τον υπερβολικό φιλοσοβιετισμό ή, τέλος πάντων, με την, του Σάρτρ εκείνα τα χρόνια, που είναι τα χρόνια που προσπαθεί να παίξει το καλό παιδί και αρχίζει και τα ταξίδια του στη Σοβιετική Ένωση και τα βρίσκει όλα τέλεια και γράφει πόσο τέλεια είναι όλα κτλ. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν ήταν η στάση όλων την επιθεώρηση τέχνης αυτή. Δηλαδή υπήρχαν αυτοί που τον βλέπανε ως υπερβολικά φιλοσοβιετικό και οι άλλοι που τον βλέπανε ως υπερβολικά φιλελεύθερο, ας πούμε, ή ξέρω εγώ, αντιμαρξιστή.
Δηλαδή οι νεότεροι σίγουρα τον βλέπανε έτσι, κριτικά. Αλλά οι πρεσβύτεροι τουλάχιστον από αυτά που... Εντάξει, ο Βουρνάς και αυτά θα μου πείτε δεν είναι... δεν είναι ενδεικτική, αν και είναι από την άλλη. Δηλαδή εκφράζουν την παλιά φουρνιά, που είναι αυτή που δημιουργεί και τις εντάσεις μες στην επιθεώρηση τέχνης, όχι? Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι εντάξει ο περσοναλισμός και όλα αυτά, αλλά γιατί να μην ξέρουν οι άνθρωποι τότε αυτή τη διάλεξη που έχει γίνει το μανιφέστο σε όλη την Ευρώπη και στη Νέα Υόρκη είχε γίνει, ας πούμε, η μεγάλη μόδα. Ο υπαρξισμός είναι ανθρωπισμός, αν κυκλοφορεί στα ελληνικά, πράγματι. Εγώ δεν το έχω δει, δεν το έχω πιάσει στα χέρια μου, δηλαδή. Απλώς έχω διαβάσει στον Αργυρίου, ας πούμε, ο Αργυρίου θεωρεί ότι... Τι πράγμα? Είχε ένα πολύ μικρό λεπτό βουτεράκι, το οποίο τον ίσως πολύ πριν από όλα αυτά που είπα πριν έχει γίνει. Ναι, αλλά όχι το 40... Όχι το 50 όμως. Έχει γίνει νωρίς, αλλά τώρα τι έχουν το ζωάδιο, αυτό δεν έχει γίνει. Το 47 εμφανίζεται, 48. Όχι, ο Πατατζής υποτίθεται ότι το μεταφράζει το 48. Ναι. Που είναι πολύ νωρίς δηλαδή. Είναι πολύ νωρίς και είναι... Και θα έπρεπε να κάνει κάποιο δώρο τότε. Να συζητηθεί, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι κυκλοφορούσε και στα γαλλικά, γιατί εμείς βρήκαμε σε παλαιό βιβλιοπωλείο, εδώ στην Αθήνα, μια έκδοση στα γαλλικά του 46. Mm-hmm. Με ολιβιές στα ελληνικά, κάποιος που ήθελε να μεταφράσει. Το έχω εδώ. Ναι. Κάποιοι το είχαν στα γαλλικά. Ναι, ναι, ναι. Πάντως, πολύ σημασία δεν έδινε επιθεώρηση τέχνης, έτσι δεν είναι, στον υπαρξισμό. Δηλαδή, το θεωρούσε μάλλον της πλάκας, ας πούμε, όχι σοβαρό αντίπαλο. Ναι. Ναι, μάλιστα. Μάλιστα. Μάλιστα.